Κυρία Παπαρουσού, έχουμε μια νέα εξέλιξη. Παρακολουθούμε και αυτό το βίντεο και υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Τελικά, εσείς ποιο συμπέρασμα βγάζετε συνολικά από τα στοιχεία που βγαίνουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση? Καταρχήν, να σας πω ότι τα στοιχεία, δεδομένα αυτά θα αναλυθούν και περισσότερο προς τα πρόσωπα που συμμετέχουν, αλλά αυτό που βγαίνει ως άμεσο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ήταν παρόντες στο περιστατικό, καταγράφονται και πριν να μπει ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος μέσα στο κοσματοπολείο και καταγράφονται και καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού της κακοποίησης του θανόντος. Αυτά τα πρόσωπα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν, να ταυτοποιηθούν και να καταθέσουν στον ανακριτή, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι φαίνεται να παίζουν και κάποιο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ο ρόλος, δηλαδή, τον εξόρκησαν, τον απείλησαν, υπήρξε κάτι και φοβήθηκε και επιχείρησε να βρει ένα καταφύγιο? Πράγματι είναι πολύ πιθανό να έχει συμβεί αυτό το περιστατικό. Σας λέω ότι είναι πολύ πιθανό, είναι σχεδόν βέβαιο, αλλά προτιμώ να προσκομίσω αποδείξεις, γιατί η ανάκριση είναι ακόμα ανοιχτή και πρέπει με την ανάλυση να καταδείξουμε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα και τι ακριβώς γίνεται. Είναι σαφές ότι τώρα πια καταρρίπτεται αυτό που το σενάριο το αρχικό περί ληστείας, κλοπής και οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας από τη μεριά του Ζακ Κωστόπουλου, και αναδύεται μία άλλη πραγματικότητα, μάλλον εκφοβισμού του, η οποία θα αναλυθεί, είναι βέβαιο, με κάθε λεπτομέρεια. Κυρία Παπαρούση, η αστυνομία έχει μαρτυρίες, γιατί αυτό εμείς διαβάζουμε, μαρτυρίες από κάποιους που λένε ότι ο Ζακ λίγο πριν είχε φωνάξει βοήθεια. Είναι αλήθεια. Υπάρχει μια τέτοια μαρτυρική κατάθεση από μάρτυρα που κατέθεσε στον ανακριτή, και προηγουμένως από την πρώτη δικογραφία υπάρχει μια κατάθεση υπαλλήλου του καταστήματος που περιγράφει ένα περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που βλέπουμε στο νέο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει. Κύριε Παπαρούσο, από όλα αυτά βίντεο, μαρτυρίες, επειδή το αρχικό σενάριο, ή αν θέλετε η δημοσιογραφική προσέγγιση, ήταν ότι ο Ζακ Κωστόπουλος επιχείρησε να κάνει μία ληστεία σε ένα κοσματοπολείο. Υπάρχουν πλέον οι ενδείξεις ή τα στοιχεία ή οι μαρτυρίες που δείχνουν ότι ο Ζακ δεν μπήκε στο κοσματοπολείο για να κλέψει? Βέβαια. Αυτό δεν έστηκε από την αρχή, αυτό το σενάριο. Τώρα, με την ανάδειξη αυτών των λεπτομεριών, είναι βέβαιο ότι η πορεία του δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτή ενός ληστή ή ενός κλέφτη. Και βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε και η αντίδραση μετά και του κοσματοπόλη, αλλά και της αστυνομίας. Σε αυτήν τη διερεύνηση έχουμε κάτι νεότερο? Δυστυχώς, αυτή η διερεύνηση που λέτε εξελίσσεται πάρα πολύ αργά. Περίεργα αργά. Δηλαδή δεν έχουμε τα δεδομένα που θα έπρεπε να είχαμε, όπως συμβαίνει σε όλες τις δικογραφίες και σύμφωνα με την τη συνήθη κίνηση των δικογραφιών που εξετάζονται στο επίπεδο της ανάκρισης, δεν έχουμε τα δεδομένα που θα έπρεπε να έχουμε μέχρι στιγμής. Η πλευρά της πολιτικής αγωγής διερευνά όλα αυτά τα στοιχεία και προσπαθεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της πλήρους ανακάλυψης της αλήθειας και της ορθής απόδοσης των ευθυνών σε όσους εμπλέκονται σε αυτό το βίαιο περιστατικό. Άλλα βίντεο από εκείνη την ημέρα γνωρίζετε αν υπάρχουν? Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν. Το θέμα είναι ποιος τα έχει και γιατί δεν τα προσφέρει στην ανάκριση, και γιατί δεν τα εισφέρει μάλλον στην ανάκριση, προκειμένου να έχουμε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Κυρία Παπαρούσου, έγιναν όλα τα προβλεπόμενα σε σχέση με την διαφύλαξη του χώρου όπου διαδραματίστηκαν όλα αυτά? Όχι σε καμία περίπτωση, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Αυτό το λέγαμε από την αρχή, ότι κανένα από τα συνήθη μέτρα διαφύλαξης του χώρου και συλλογής των στοιχείων δεν πραγματοποιήθηκε. Μάλιστα.
Και σε σχέση και με ούτε αυτό στη συνέχεια, με συγχωρείτε, και ναι, ούτε ναι. στη συνέχεια προς αναπήρωση αυτού του κενού έγινε το παραμικρό. Μάλιστα. Κύριε Παπαρούσου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα.